Το Νοέμβριο του 1784 ένα γερμανικό περιοδικό δημοσίευσε μια απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι διαφωτισμός» και ο απαντών ήταν ο Καντ. Ένα ελάσσον κείμενο ίσως. Όμως νομίζω ότι σηματοδοτεί μία διακριτική είσοδο στην ιστορία της σκέψης πάνω σε ένα ερώτημα στο οποίο η σύγχρονη φιλοσοφία δεν μπόρεσε να απαντήσει, αλλά και από το οποίο ποτέ δεν μπόρεσε να απαγκιστρωθεί. Πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο επαναλαμβάνεται με ποικίλε μορφές επί δύο αιώνες τώρα, από τον Χέγκελ μέσω του Νίτσε ή του Max Weber μέχρι τον Χορανχάιμερ ή τον Habermas. Κανένας σχεδόν φιλόσοφος δεν απέφυγε να αντιμετωπίσει το ερώτημα αυτό άμεσα ή έμεσα. Τι είναι, λοιπόν, το φαινόμενο αυτό που ονομάστηκε διαφωτισμό και το οποίο έχει καθορίσει, εν μέρη τουλάχιστον, το τι είμαστε, τι σκεπτόμαστε και τι πράττουμε σήμερα. Α φανταστούμε ότι το γερμανικό περιοδικό υπάρχει ακόμα και ότι θέτει στου αναγνώστε του το ερώτημα. Τι είναι η σύγχρονη φιλοσοφία? Ίσως θα απαντούσαμε με μια νυχό. Η σύγχρονη φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία που επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, το οποίο τόσο απερίσκεπτα τέθηκε πριν δύο αιώνες. Τι είναι ο διαφωτισμός? Ας σταθούμε για λίγο στο κείμενο του Καντ. Αξίζει την προσοχή μας για διάφορους λόγους. 1. Στο ίδιο ερώτημα ο Μόζες Μέντελσον είχε απαντήσει και αυτός στο ίδιο περιοδικό μόλις δύο μήνες νωρίτερα. Όμως ο Καντ δεν είχε υπόψη του το κείμενο του Μέντελσον όταν έγραφε το δικό του. Για να είμαστε ακριβείς η συνάντηση του γερμανικού φιλοσοφικού κινήματος με την εξέλιξη της εβραϊκής κουλτούρας δεν χρονολογείται από αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Ο Μέντελσον βρισκόταν σε τούτο το σταυροδρόμι κάπου 30 χρόνια μαζί με τον Λέσσινγκ, αλλά από τη στιγμή αυτή υπήρξε ένα θέμα δημιουργίας χώρου για την εβραϊκή κουλτούρα μέσα στη γερμανική σκέψη. Πράγμα που ο Λέσσινγκ είχε επιχειρήσει με το έργο του Die Juden ή με άλλα λόγια ένα θέμα αναγνώρισης κοινών προβλημάτων, μεταξύ εβραϊκής σκέψης και γερμανικής φιλοσοφίας. Με τα δύο κείμενα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό, ο γερμανικός διαφωτισμός και η εβραϊκή χασκάλα αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στο ίδιο ιστορικό περιβάλλον, ότι επιζητούν να πιστοποιήσουν τις κοινέ διαδικασίες από τις οποίες προέρχονται και αυτός είναι ίσως ένας τρόπος για να διακηρυχθεί η παραδοχή ενός κοινού πεπρωμένου. Τώρα εμείς γνωρίζουμε σε ποιο δράμα επρόκειτο να οδηγήσει αυτό. 2. Όμως υπάρχει κάτι περισσότερο. Κάθε αυτό και μέσα στη χριστιανική παράδοση. Το κείμενο του Καντ θέτει ένα καινούριο πρόβλημα. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που η φιλοσοφική σκέψη επιχειρούσε να στοχαστεί πάνω στο παρόν της. Όμως, μιλώντας σχηματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο στοχασμός είχε μέχρι τότε εκφραστεί με τρεις κύριες μορφές. Το παρόν μπορεί να αναπαρασταθεί ως ανήκον σε μία ορισμένη περίοδο του κόσμου, διακρινόμενη από τις άλλες μέσω κάποιων εγγενών χαρακτηριστικών ή διαχωριζόμενη από τις άλλες από κάποιο δραματικό γεγονός. Έτσι, στον πολιτικό, του Πλάτωνος, οι συνομιλητές αναγνωρίζουν ότι ανήκουν σε μία από εκείνες τις στροφές του κόσμου, κατά τις οποίες ο κόσμος γυρίζει προς τα πίσω, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που είναι δυνατό να επακολουθήσουν. Το παρόν μπορεί να τίθεται υποέρευνα σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθούν μέσα σε αυτό τα προδρομικά που ειναι δυνατον να επακολουθησουν ενός επερχόμενου γεγονότος. Εδώ έχουμε την αρχή ενός είδους ιστορικής ερμηνευτικής, της οποίας παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο Αυγουστίνος. Το παρόν μπορεί επίσης να αναλυθεί ως σημείο μετάβασης προς την ανατολή ενός καινούργιου κόσμου. Έτσι το περιγράφει ο Βίκο στο τελευταίο κεφάλαιο της Λασιέν Σανουόβα. Ό,τι διαβλέπει στο σήμερα είναι μία ολοκληρωμένη ανθρωπιά η οποία απλώνεται σε όλα τα έθνη διότι λίγοι μεγάλοι μονάρχες κυβερνούν αυτόν τον κόσμο των λαών. Είναι επίσης μια Ευρώπη που ακτινοβολεί τέτοια ανθρωπιά η οποία ξεχυλίζει σε όλα τα αγαθά που δημιουργούν την ευτυχία της ανθρώπινης ζωής. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο ο Καντ θέτει το ερώτημα του διαφωτισμού είναι εντελώς διαφορετικός δεν πρόκειται ούτε για μία περίοδο του κόσμου στην οποία ανήκει κανείς, ούτε για ένα γεγονός που συλλαμβάνουμε τα προμηνύματά του, ούτε για την ανατολή ενός επιτεύγματος. Ο Καντ ορίζει τον διαφωτισμό με έναν απολύτως σχεδόν αρνητικό τρόπο, ως έξοδο. Σε άλλα του κείμενα σχετικά με την ιστορία, ο Καντ περιστασιακά θέτει ερωτήματα προέλευσης, ή ορίζει την εσωτερική τελεολογία της ιστορικής διαδικασίας. Στο κείμενό του για τον διαφωτισμό διαπραγματεύεται το ερώτημα μόνον της σύγχρονης πραγματικότητας. Δεν προσπαθεί να κατανοήσει το παρόν με βάση μια ολότητα ή ένα μελλοντικό επίτευγμα. Αναζητά μια διαφορά. Ποια διαφορά εισάγει το σήμερα σε σχέση με το χθες. 3. Δεν θα προχωρήσω εδώ σε λεπτομέρειε σχετικά με το κείμενο αυτό, το οποίο παρόλη τη συντομία του δεν είναι πάντοτε πολύ σαφές. Απλώς θα ήθελα να υποδείξω τρία ή τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία, τα οποία πιστεύω ότι είναι σημαντικά αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Καντ έθεσε το φιλοσοφικό ερώτημα του παρόντος. Ο Καντ καταδεικνύει ευθύς εξ αρχής ότι η έξοδος η οποία χαρακτηρίζει τον διαφωτισμό είναι μια διαδικασία η οποία μας λυτρώνει από την κατάσταση της ανοριμότητας και με τον όρο ανοριμότητα εννοεί μια ορισμένη κατάσταση της θελήσεώς μας που μας κάνει να αποδεχόμαστε την εξουσία κάποιου άλλου για να μας οδηγήσει σε περιοχές όπου γίνεται επίκληση στη χρήση του λόγου ο Καντ φέρνει τρία παραδείγματα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανοριμότητας όταν ένα βιβλίο αντικαθιστά την νόησή μας, όταν ένας πνευματικός ηγέτης παίρνει τη θέση της συνείδησής μας, όταν ένας γιατρός αποφασίζει για μας ποια πρέπει να είναι η διετά μας. Παρένθεση. Α σημειώσουμε ότι η καταγραφή των τριών αυτών κριτικών αναλύσεων είναι εύκολο να αναγνωριστεί παρόλο που στο κείμενο δεν είναι σαφής. Κλείσιμο παρένθεσης. Εν πάση περιπτώσει, ο διαφωτισμός ορίζεται με την τροποποίηση της προϋπάρχουσας σχέσης η οποία συνδέει τη βούληση, την εξουσία και τη χρήση του λόγου. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι αυτή η έξοδος παρουσιάζεται από τον Καντ με έναν μάλλον αμφίσιμο τρόπο την χαρακτηρίζει ως ένα φαινόμενο, μία ενεξελίξη διαδικασία, όμως την παρουσιάζει επίσης ως καθήκον και υποχρέωση. Από την πρώτη κιόλας παράγραφο σημειώνει ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος υπεύθυνο για την ανοριμότητά του. Έτσι πρέπει να υποτεθεί ότι ο άνθρωπος θα καταστεί ικανός να ξεφύγει από την ανοριμότητα μόνο με μία αλλαγή που αυτός ο ίδιος θα δημιουργήσει μέσα του. Εμφατικά, ο Καντ λέγει ότι αυτός ο διαφωτισμός έχει ένα βάλσπρους. Το βάλσπρους, λοιπόν, είναι ένα εραλδικό έμβλημα, δηλαδή ένα διακριτικό χαρακτηριστικό, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αναγνωριστεί και συγχρόνως ένα ρητό μία οδηγία που δίδει κανείς στον εαυτό του και την προτείνει στους άλλους. Ποια είναι λοιπόν αυτή η οδηγία. Τόλμησε να γνωρίσεις, να έχεις το θάρρος, την τόλμη να γνωρίσεις. Έτσι ο διαφωτισμός πρέπει να θεωρείται τόσο ως μια διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι μετέχουν συλλογικά όσο και ως μία πράξη θάρρους την οποία οφείλει κανείς να επιτελέσει προσωπικά. Οι άνθρωποι είναι συγχρόνως στοιχεία και φορείς μίας και της αυτής διαδικασίας. Μπορεί να είναι πρωταγωνιστές μέσα στη διαδικασία στο βαθμό που συμμετέχουν σε αυτήν και η διαδικασία επισυμβαίνει στον βαθμό που οι άνθρωποι αποφασίζουν να είναι οι εθελοντικοί πρωταγωνιστές της. Μια τρίτη δυσκολία εμφανίζεται στο σημείο αυτό στο κείμενο του Καντ σχετικά με τη χρήση της λέξης «ανθρωπότητα». Η σημασία αυτής της λέξης στην καντιανή σύλληψη της ιστορίας είναι πολύ γνωστή. Θα πρέπει άραγε να εννοήσουμε ότι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος εμπλέκεται στη διαδικασία του διαφωτισμού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να φανταστούμε τον διαφωτισμό ως μία ιστορική μεταβολή που επηρεάζει την πολιτική και κοινωνική ύπαρξη όλων των ανθρώπων πάνω στη γη ή μήπως πρέπει να εννοήσουμε ότι ο διαφωτισμός είναι πάγεται μία μεταβολή η οποία επηρεάζει ό,τι συνιστά την ανθρωπινότητα των ανθρωπίνων όντων. Σε τέτοια περίπτωση προκύπτει το ζήτημα να γνωρίσουμε τι είναι αυτή η μεταβολή. Εδώ πάλι η απάντηση του Καντ δεν στερείται μια ορισμένη αμφισημίας. Εν πάση περιπτώσει, κάτω από τη φαινομενική της απλότητα είναι μάλλον πολύπλοκη. Ο Καντ εντοπίζει δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες η ανθρωπότητα μπορεί να ξεφύγει από την ανοριμότητά της και οι δύο αυτές προϋποθέσεις είναι συγχρόνως πνευματικές και θεσμικές, εθνικές και πολιτικές. Η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις είναι ότι η περιοχή της υπακοής και η περιοχή της χρήσης του λόγου πρέπει να διακρίνονται πλήρως. Χαρακτηρίζοντας εν συντομία την κατάσταση της ανοριμότητας, ο Καντ επικαλείται τη γνωστή έκφραση «Μη συλλογίζεστε, μόνο να ακολουθείτε τις εντολές». Αυτή είναι, σύμφωνα με την άποψή του η μορφή με την οποία ασκούνται συνήθως η στρατιωτική πειθαρχία, η πολιτική εξουσία και η θρησκευτική αυθεντία. Η ανθρωπότητα θα φτάσει το στάδιο της οριμότητας όταν δεν χρειάζεται πλέον να υπακούει και όταν υποθεί στους ανθρώπους υπακούεται και θα είστε ικανοί να συλλογίζεστε όσο θέλετε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η γερμανική λέξη η οποία χρησιμοποιείται εδώ αυτή η λέξη την οποία ο Καντ χρησιμοποιεί επίσης στις κριτικές του δεν αναφέρεται ακριβώς σε οποιαδήποτε χρήση του λόγου αλλά σε μία χρήση του λόγου κατά την οποία ο λόγος δεν έχει άλλο σκοπό παρά μόνο τον εαυτό του. Αυτή η λέξη σημαίνει το συλλογίζεσθε προς χάριν του συλλογίζεσθε και ο Καντ φέρει παραδείγματα τα οποία εκ πρώτης όψεως είναι εντελώς ασήμαντα το να πληρώνει κανείς τους φόρους που του επιβάλλονται, ενώ συγχρόνως μπορεί να εκφράζει όσο θέλει την αντίθεσή του προς το σύστημα της φορολογίας. Αυτό θα ήταν χαρακτηριστικό της οριμότητας ή πάλι το να δέχεται κανείς την υπευθυνότητα αν είναι κληρικός να κατηχεί τους ενορίτες του ενώ συγχρόνως μπορεί ελεύθερα να συλλογίζεται σχετικά με το δόγμα της Εκκλησίας που υπηρετεί. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ο Καντ δεν εννοεί τίποτα πολύ διαφορετικό από εκείνο που εννοούσαν από τον 16ο αιώνα και ύστερα, μιλώντας για ελευθερία της συνείδησης. Το δικαίωμα να συλλογίζεται κανείς όπως του αρέσει από τη στιγμή που υπακούει όπως οφείλει. Κι όμως είναι εδώ που ο Καντ εισάγει στο παιχνίδι κάποια άλλη διάκριση και με έναν μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Η διάκριση την οποία εισάγει είναι μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας χρήσης του λόγου. Αλλά προσθέτει αμέσως ότι ο λόγος πρέπει να είναι ελεύθερος κατά την δημόσια χρήση του και οφείλει να είναι πιθήνιος κατά την ιδιωτική χρήση του. Πράγμα που είναι, κατά την αντιστοιχία των όρων, το αντίθετο από ό,τι συνήθως ονομάζεται ελευθερία της συνείδησης αλλά οφείλουμε να γίνουμε κάπως ακριβέστεροι. Τι συνιστά κατά τον Καντ αυτή την ιδιωτική χρήση του λόγου, σε ποια περιοχή ασκείται. Ο άνθρωπος, λέγει ο Καντ, κάνει ιδιωτική χρήση του λόγου όταν είναι μέρος ενός μηχανισμού, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, όταν έχει κάποιον ρόλο να παίξει στην κοινωνία και κάποια λειτουργήματα να επιτελέσει να είναι στρατιωτικός, να πρέπει να πληρώνει φόρους, να είναι επιφορτισμένος να κηρύττει στους ενορίτες του, να είναι δημόσιος λειτουργός. Όλα αυτά καθιστούν το ανθρώπινο όν, ιδιαίτερο τμήμα της κοινωνίας. Εξ αυτού, ο άνθρωπος βρίσκεται τοποθετημένος σε μία προκαθορισμένη θέση, όπου οφείλει να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες και να εξυπηρετήσει σε συγκεκριμένους σκοπούς ο Καντ δεν ζητά από τους ανθρώπους να έχουν μια τυφλή και ανόητη υπακοή, αλλά να προσαρμόζουν τη χρήση που κάνουν του λόγου τους σε αυτές τις καθορισμένες συνθήκες και κατά συνέπεια ο λόγος πρέπει να υπόκειται στους εν λόγω ιδιαίτερους σκοπούς. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει εδώ οποιαδήποτε ελεύθερη χρήση του λόγου. Εξάλλου όταν κανείς συλλογίζεται μόνο με το σκοπό να χρησιμοποιήσει τον λόγο του, όταν κανείς συλλογίζεται ως έλογο «ον» παρένθεση και όχι ως μέρος ενός μηχανισμού, κλείσιμο παρένθεσης, όταν κανείς συλλογίζεται ως μέλος της έλογης ανθρωπότητας, τότε η χρήση του λόγου πρέπει να είναι ελεύθερη και δημόσια. Έτσι, ο διαφωτισμός δεν είναι απλώς η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα θα έβλεπαν να εξασφαλίζεται η δική τους προσωπική ελευθερία της σκέψης. Υπάρχει διαφωτισμός όταν η καθολική, η ελεύθερη και η δημόσια χρήση του λόγου υπερτίθενται η μία της άλλης. Τώρα αυτό μας οδηγεί σε ένα τέταρτο ερώτημα, το οποίο οφείλουμε να θέσουμε ως προς το κείμενο του Κάντ μπορούμε εύκολα να δούμε πώς η καθολική χρήση του λόγου, παρένθεση ξέχωρα από οποιονδήποτε ιδιωτικό σκοπό, κλείσιμο παρένθεση, είναι η υπόθεση του ίδιου του υποκειμένου ως ατόμου επίσης. Μπορούμε εύκολα να δούμε πώς η ελευθερία αυτής της χρήσης είναι δυνατόν να διασφαλιστεί με έναν καθαρά αρνητικό τρόπο, μέσω της απουσίας οποιασδήποτε πρόκλησης προς αυτήν. Αλλά με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η δημόσια χρήση αυτού του λόγου. Ο διαφωτισμός, όπως είδαμε, δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς ως μια γενική διαδικασία που επηρεάζει το σύνολο της ανθρωπότητος. Πρέπει να θεωρηθεί μόνον ως υποχρέωση η οποία τίθεται στα άτομα. Εμφανίζεται λοιπόν τώρα ως πρόβλημα πολιτικό. Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα είναι να μάθουμε πώς η χρήση του λόγου μπορεί να λάβει τη δημόσια μορφή που απαιτείται. Πώς η τόλμη να γνωρίσουμε μπορεί να υπάρξει ολοφάνερα. Τη στιγμή που τα άτομα υπακούουν όσο το δυνατόν πιο πιθήνια. Και ο Καντ, συμπερασματικά, προτείνει στον Φρεδερίκο τον δεύτερο, χωρίς μισόλογα, ένα είδος συμβολέου ενός συμβολέου το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί συμβόλαιο του έλογου δεσποτισμού με τον ελεύθερο λόγο. Η δημόσια και ελεύθερη χρήση του αυτόνομου λόγου θα είναι η καλύτερη εγγύηση, οπωσδήποτε υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτική αρχή στην οποία οφείλει κανείς να υπακούει βρίσκεται η ίδια σε συμφωνία με τον καθολικό λόγο. Ας αφήσουμε στο σημείο αυτό το κείμενο του Καντ. Με κανένα τρόπο δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να το θεωρήσουμε ικανό να στοιχειοθετήσει μια ανεπαρκή περιγραφή του διαφωτισμού. Και κανείς ιστορικός, πιστεύω, δεν θα έμενε ικανοποιημένος από αυτό προκειμένου να αναλυθούν οι κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί που έλαβαν χώρα κατά το τέλος του 18ου αιώνα. Κι όμως, παρόλη την περιστασιακή του φύση, και χωρίς να σκοπεύω να το αποδώσω μια εξέχουσα θέση μέσα στο έργο του Κάντ, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να τονιστεί η σχέση που υφίσταται ανάμεσα σε αυτό το σύντομο άρθρο και στις τρεις κριτικές. Πράγματι, ο Κάντ περιγράφει τον διαφωτισμό ως εκείνη τη στιγμή κατά την οποία η ανθρωπότητα εμφανίζεται να θέτει εν χρήση τον δικό της λόγο, χωρίς να υπόκειται η ίδια σε καμιά εξουσία. Τώρα, είναι ακριβώς σε αυτή τη στιγμή που είναι αναγκαία η κριτική, αφού ο ρόλος της είναι να καθορίσει τους όρους κάτω από τους οποίους νομιμοποιείται η χρήση του λόγου, ώστε να προσδιορίσει τι μπορεί να γνωστεί, τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να ελπίζεται. Οι αθέμητες χρήσεις του λόγου είναι εκείνες που γεννούν τον δογματισμό και την ετερονομία μαζί με την αυταπάτη. Από την άλλη μεριά, όταν η νόμιμη χρήση του λόγου έχει πλήρως καθοριστεί στο επίπεδο των αρχών που την διέπουν, τότε μπορεί να εξασφαλιστεί η αυτονομία. Η κριτική αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το εγχειρίδιο του λόγου που ανδρώθηκε μέσα στον διαφωτισμό και, αντιστρόφως, ο διαφωτισμός είναι η εποχή της κριτικής. Είναι επίσης αναγκαίο, πιστεύω, να υπογραμμίσουμε τη σχέση μεταξύ αυτού του κειμένου του Καντ και άλλων κειμένων τα οποία αφιέρωσε στην ιστορία. Αυτά τα τελευταία στο μεγαλύτερό τους μέρος επιχειρούν να καθορίσουν την εσωτερική τελεολογία του χρόνου και το σημείο εκείνο προς το οποίο κινείται η ιστορία της ανθρωπότητος. Τώρα, η ανάλυση του διαφωτισμού προσδιορίζοντας αυτή την ιστορία ως το πέρασμα της ανθρωπότητος στην κατάσταση της ενηλικίωσης, τοποθετεί τη σύγχρονη πραγματικότητα όσον αφορά τη συνολική κίνηση και τις βασικές της κατευθύνσεις. Όμως συγχρόνως δείχνει πως σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή κάθε άτομο είναι υπεύθυνο με ορισμένο τρόπο για αυτή τη συνολική διαδικασία. Η υπόθεση την οποία θα ήθελα να προβάλλω είναι ότι το μικρό αυτό κείμενο βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο στο σταυροδόμι του κριτικού στοχασμού και του στοχασμού πάνω στην ιστορία. Είναι ένας στοχασμός του Καντ πάνω στη σύγχρονη κατάσταση του δικού του εγχειρήματο. Αναμφισβήτητα δεν είναι η πρώτη φορά που ένας φιλόσοφος εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αναλαμβάνει το έργο του σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι όμως, νομίζω, η πρώτη φορά που ένας φιλόσοφος συνδέει με αυτόν τον τρόπο στενά και εκ των ένδων τη σημασία του έργου του όσον αφορά τη γνώση, τον στοχασμό πάνω στην ιστορία και μια ιδιαίτερη ανάλυση της ειδικής στιγμής κατά την οποία γράφει και εξαιτία της οποίας γράφει. Η νεωτερικότητα του κειμένου αυτού μου φαίνεται πως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι απεικονίζει το σήμερα ως διαφορά μέσα στην ιστορία και ως κίνητρο για ένα συγκεκριμένο φιλοσοφικό έργο. Και κοιτάζοντάς το με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να εντοπίσουμε ένα σημείο εκκίνησης. Το περίγραμμα αυτό που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει στάση του μοντερνισμού.